Αγαπητοί φίλοι και φίλες, βρίσκομαι σήμερα στην πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ, θέλοντας να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου για να βγει δυνατό το κόμμα της εργατιάς στις επόμενες εκλογές. Σε κάθε κάλπη πρέπει ο εργαζόμενος να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στο ΚΚΕ, στις ευρωεκλογές, στην περιφέρεια, στο Δήμο, για να δυναμώσει η δική μας φωνή, η φωνή του λαού, για να παλέψουμε ενάντια στη σαπίλα και στη βρωμιά που αναδεικνύεται καθημερινά τόσο σε πολιτικό όσο και σε συνδικαλιστικό επίπεδο, όπως την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, αλλά και εδώ στη Λαμία από τον Όθο, Διασπαστικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Είμαι απολυμμένη από τη Φερό γιατί έπραξα το αυτονόητο. Θέλησα να πληρωθώ για τη δουλειά μου, να πάρω το μεροκάματο στο σπίτι και στην οικογένειά μου. Χρόνια απλήρωτη εγώ και οι συνάδελφοί μου. Μας λέγανε ότι έχει προβλήματα η εταιρεία, βάλτε πλάτη, όχι απεργία. Μας έδιναν κάτι ένατι. Δουλεύαμε και στο τέλος βάζαμε και από την τσέπη μας. Μέχρι που το πήραμε απόφαση όλοι οι συνάδελφοι να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, συσπηρωθήκαμε στο Σωματείο Τροφίμων και στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας. Όλοι μαζί μπροστά στην πύλη, απεργία. Απ' τα άγρια χαράματα εκεί, 24 ώρες δεν έφυγε κανείς. Δεν είχαμε δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Εγώ εκεί γνώρισα καλύτερα το ΚΚΕ μέσα από τους αγώνες που δώσαμε με την εργοδοσία. Στη μάχη αυτή είδαμε στην πρώτη γραμμή τους συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου Λαμίας και τα μέλη στελέχη του ΚΚΕ. Εκεί νιώσαμε την αλληλεγγύη, τη δύναμη της εργατιάς. Γι' αυτό και νικήσαμε και καταφέραμε να πληρωθούμε τα χρωστούμενα ενός χρόνου, κόντρα στην τρομοκρατία, στα δικαστήρια. Φίλοι και φίλες, εκτός του ΚΚΕ, κανείς δεν παλεύει για το δίκαιο του λαού. Το είδαμε στην πράξη στη Φερό. Γι' αυτό από αυτό το βήμα καλώ τους εργαζομένους της Φθιώτιδας της Λαμίας να κάνουν το βήμα και να στηρίξουν αποφασιστικά τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Να μην ακούσουν καμιά άλλη πολιτική δύναμη, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και άλλους παράγοντες σε δήμους και περιφέρεια. Αυτοί έχουν διαλέξει με ποιον είναι. Καιρός και οι εργαζόμενοι να διαλέξουν. Αρκετά ψάξαμε πολιτική στέγη μακριά από το σπίτι μας. Τα οφείλουμε στα παιδιά, στα εγγόνια μας, στο μόχθο μας και ενώ ματώνουμε στους χώρους δουλειάς, δεν απολαμβάνουμε τους καρπούς της δουλειάς μας. Ψηφίζουμε ΚΚΕ. Είμαστε η δύναμή του και είναι η δική μας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.